Ερτόπεν. Εμείς συνεχίζουμε. Ερτόπεν. Εσείς μας στηρίζετε. Ερτόπεν. Η δική σου φωνή. 106,7. Η δική σου συχνότητα. Συντονίσου. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα για ακόμη μια φορά από την εκπομπή Ελεύθερη Ελλάδα. Την εκπομπή που μόλις ξεκινά εδώ από την φιλόξενη συχνότητα της Ερτόπεν από τους 106,7 μεγάκυκλους στα FM. Είναι της αναλήψεως σήμερα, αλλά είναι ταυτόχρονα και επέτειος από την καταδίκη σε θάνατο των Πλαπούτα και Κολοκοτρώνη το 1834 από τους Βρετανόδουλους του Μάνσον, και είναι καλό να θυμόμαστε αυτή την επέτειο τη θλιβερή, στην οποία οι μοναδικοί που διαφοροποιήθηκαν ως φωτεινά παραδείγματα ήταν οι δικαστές Τερτσέτης και Πολυζωίδης, και είναι καλό να τη θυμόμαστε, διότι έχει σημασία να ανανεώσουμε ένα συμπέρασμα διαχρονικό και ουδέποτε μη επαληθεύσιμο, πως όταν οι τύχες ενός λαού ανατίθεται σε αυτόκλητους σωτήρες, τότε το πρώτο πράγμα το οποίο αποκαθιλώνεται είναι τα ίδια τα σύμβολα του. Φίλες και φίλοι, να πούμε ότι η εκπομπή και το πρόγραμμα αναμεταδίδονται επίσης από τα FM, από τους 96,5 μεγάκυκλους στην Εύβοια, μεταδίδονται επίσης από τους 1134 χιλιόκυκλους στα Χανιά και στα Μεσαία, και φυσικά το πρόγραμμα και η εκπομπή αναμεταδίδεται ζωντανά και από το διαδικτυακό ραδιόφωνο «Η Ροή». Στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια είναι και σήμερα ο Γιάννης Ασημακόπουλος, ο κατεξοχήν αρμόδιος και υπεύθυνος για το αποτέλεσμα που φτάνει στα ραδιοφωνάκια σας. Μαζί σας και στο μικρόφωνο για ακόμη μια φορά είναι ο Κυριάκος ο Κυριακόπουλος, και να πούμε ότι για την επικοινωνία με την εκπομπή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο 210-629-09 και 210-629-10. Μπορείτε επίσης να στείλετε SMS γράφοντας ένα P και ενώ το μήνυμά σας και αποστολής στο 54045. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας ζωτικός για τη φωνή της Ερτόπεν, αφού η δύναμη και το οξυγόνο για τη λειτουργία αυτού του σταθμού είναι αποκλειστικά και μόνο οι ίδιοι ακροατές. Εδώ λοιπόν και πάλι, φίλες και φίλοι, στους 106,7 στην Ερτόπεν και στην εκπομπή Ελεύθερη Ελλάδα, σε μια μέρα δύσκολη, σε ένα περιβάλλον γκρίζο και ιδιαίτερως ανησυχητικό, σε σχέση με όλα όσα διακυβεύονται, σε σχέση με όλες τις διεργασίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη, εμφανώς ή αφανώς, σε σχέση με όλα εκείνα τα οποία μέλει να προκύψουν τις επόμενες μέρες, τις επόμενες ώρες, την επόμενη περίοδο. Και αυτό βεβαίως που θα προσπαθήσουμε και σήμερα είναι να περιγράψουμε την ταυτότητα αυτής της ημέρας σε ένα παιχνίδι μέσα από το οποίο εναλλάσσεται η είδηση, η απόπειρα να αξιολογήσουμε πολιτικά τα γεγονότα και βεβαίως και η μουσική. Σε ένα παιχνίδι που βεβαίως μπορεί να μην σκαρώνεται με τη διαχείριση ενός επαγγελματία, αλλά εκείνο το οποίο θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι δομείται με την αυθεντικότητα της ψυχής μας, με την υφαλαιότητα του λόγου μας και με το οποίο παιχνίδι ουδέποτε κρύψαμε πως είναι ένα παιχνίδι στρατευμένο. Ένα παιχνίδι στρατευμένο στην υπόθεση του κατοχικού αγώνα, γι' αυτό και δεν γίναμε απλά ντελιβεράδες της είδησης. Εκείνο το οποίο επιχειρήσαμε, εκείνο το οποίο επιχειρούμε, εκείνο το οποίο θα συνεχίσουμε να κάνουμε, είναι να αποκαλύψουμε το παρασκήνιό της, όσο αυτό είναι δυνατόν στο μέτρο των δικών μας δυνατοτήτων, και βεβαίως να καταδείξουμε την ανάγκη ανατροπής, ανακοπής αρνητικών γεγονότων και εξελίξεων, τα οποία έτσι κι αλλιώς τρομολογούνται. Γιατί η σχέση μας μαζί σας δεν ήταν και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να γίνει μια σχέση επαγγελματική. Γι' αυτή, σε αυτή τη σχέση, φίλες και φίλοι, η μοναδική σκοπιμότητα που υπάρχει είναι να επαναβεβαιώσουμε ότι η ιστορία γράφεται αποκλειστικά και μόνο με ανατροπές, ότι αυτές οι ανατροπές, για να μην ευνουχίζονται από μηχανισμούς και σκοπιμότητες, οφείλουν και πρέπει να γράφονται με την κοινωνία στο πεζοδρόμιο, όχι για να κάνει παρελάσεις, αλλά για να είναι πρωταγωνιστής. Διότι η κοινωνία ένα ρόλο οφείλει να έχει αντικειμενικά, ή θα είναι εγγυητής των αλλαγών ή θα είναι εμπόδιο των πιθανών υπαναχωρήσεων. Αυτοί που θέλουν την κοινωνία παρκαρισμένη, οφείλετε να ανησυχείτε πριν από εσάς, για εσάς και πρωτίστως για λογαριασμό σας.
Εδώ λοιπόν και πάλι στην Ερτ Όπεν και στους 106,7, και επειδή κάποιος φίλος ακροατής ρωτάει για το περιεχόμενο της εισαγωγής, να εξηγήσω απλά ότι αυτό που επιχείρησα ήταν να επαναδιατυπώσουμε την ταυτότητα της σχέσης όλων μας με την εκπομπή, γιατί θέλω να θυμίσω, νομίζω πως είναι αναγκαίο να θυμόμαστε, ότι οι ακροατές έτσι κι αλλιώς θα υπάρχουν πάντα, αλλά η ζωή και η εξελίξη, αυτό που προτίσως θέλουν, είναι πρωταγωνιστές, γιατί η αγανάκτηση οφείλει να προσλαμβάνει δυναμική, και η δυναμική για να αποδώσει πολιτικό έργο έχει ανάγκη και από πατρότητα, από πατρότητα ικανή να μην την ευνουχίσει. Αυτό είναι λοιπόν εκείνο το οποίο θα προσπαθούμε να κάνουμε πάντα, για όσο θα παραμένουμε σε αυτή τη σχέση μαζί σας πίσω από το συγκεκριμένο μικρόφωνο. Πάμε λοιπόν τώρα, φίλες και φίλοι, και στη βαριά ατζέντα των εξελίξεων, διότι τα ίδια τα γεγονότα ξεβρακώνουν τους υποκριτές και φυσικά θέτουν τους πάντες ενώπιον των μεγάλων και ιστορικών ευθυνών τους. Τις προηγούμενες μέρες, όταν η Ελληνική Βουλή λειτουργήσε για ακόμη μια φορά ως κατοχικό εξάμπλωμα, λέχθηκαν και ακούστηκαν πολλά. Πρωτίστως λέχθηκαν και ακούστηκαν πολλά από όλους εκείνους που δεν δίστασαν να εμφανίσουν ως κορυφαία πράξη τιμής μία ακόμη πρωτοβουλία κορυφαίας αντιεθνικής δουλοπρέπειας, υπερψηφίζοντας και πάλι ένα ακόμη έκτρωμα από αυτά που εδώ και 7 χρόνια οι συμμορίες υπαγορεύουν και οι πολιτικές φιλιππινέζες, οι ελληνόφωνες, συνεχίζουν αδιαλείπτως να εκτελούν. Από την πρώτη στιγμή θα θυμάστε, φίλοι και φίλες, ότι χαρακτηρίσαμε αυτό το έκτρωμα ως ένα πισόπλατο χτύπημα που με πρόσχημα τον εξορθολογισμό της οικονομίας, με πρόσχημα τη δημοσιονομική προσαρμογή και με βολικό για όλους επικοινωνιακό εργαλείο, την πάταξη της φοροδιαφυγής και άλλα τέτοια σημαντικά και βαρύγδουπα στην έκφραση, και όλη την υπόλοιπη φλιαρία βεβαίως που τα συνόδευσε, στοχοποίησε πρωτίστως τρία πράγματα. Το πρώτο πράγμα που στοχοποίησε, και το είπαμε ανεπιφύλακτα, είναι το ίδιο το DNA της ελληνικής κοινωνίας. Στόχος και επιδίωξη αυτού του εξαμπλώματος είναι η δραματική εξαλλαγή της φυσιογνωμίας της ελληνικής κοινωνίας, διότι δεν την θέλουν δομημένη έτσι όπως είναι σήμερα, δεν θέλουν να αποτυπώνονται στο σκανάρι Σμάρτης τα ποιοτικά στοιχεία σύνθεσης που την αφορούν, θέλουν μια κοινωνία με στοιχεία διαφορετικά, με προσανατολισμό διαφορετικό, με διαφορετική δομή και φυσικά με διαφορετική δυναμική στην ίδια τη συνέχεια της. Το δεύτερο πράγμα το οποίο στοχοποίησαν είναι την ίδια τη φυσιογνωμία των θεσμών και την ταυτότητα των μηχανισμών οι οποίοι επιμελούνται τη λειτουργία αυτών των θεσμών. Γι' αυτό και οδηγηθήκαμε σε μια απόπειρα που δεν είναι πλέον απόπειρα, είναι γεγονός, βίαιης παράδοσης των κλειδιών της χώρας σε αυτούς τους τέσσερις γνωστούς πλέον κατοχικούς υπερθεσμούς, δηλαδή το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το ΤΑΙΠΕΔ, το Υπερταμείο και την κατοχική αρχή, η οποία βαφτίζεται ανεξάρτητη, αλλά διόλου ανεξάρτητη δεν είναι, την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πρέπει να θυμίσουμε ότι και οι τέσσερις αυτοί υπερθεσμοί είναι υπεράνω νόμων, είναι υπεράνω συντάγματος, είναι υπεράνω θεσμικού ή άλλου ελέγχου, έχουν το απόλυτο δικαίωμα της αυθαιρεσίας, το απόλυτο δικαίωμα της ασυδοσίας, έχουν, αν θέλετε, ελαίο Θεού πλέον και ανθρώπων, το απεριόριστο δικαίωμα να παρεμβαίνουν πάνω στη ζωή των ανθρώπων, στην καθημερινότητα των πολιτών, στα πάντα όσα αφορούν αυτή τη χώρα, και να τα τροποποιούν με γνώμονα πρωτίστως το συμφέρον αυτών στους οποίους δίνουν λόγο, αυτών στους οποίους οι οποίοι μερίμνησαν για την εμφύτευσή τους στην ελληνική κοινωνία, για να παίξουν το ρόλο που καλούνται να παίξουν την επόμενη περίοδο. Το τρίτο πράγμα το οποίο στοχοποίησε αυτό το έκτρωμα είναι βεβαίως το σύνολο της αναπομείνασας δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. Έχουμε πει αρκετά πράγματα πάνω σε αυτό, δεν έχουμε και χρόνο να επεκταθούμε περισσότερο. Ελάχιστες ώρες πάντως μετά από την κατάθεση και την υπερψήφιση αυτού του εκτρώματος, τα προσχήματα πέφτουν και όλο και περισσότερο είναι εκείνοι οι οποίοι προσχωρούν σταδιακά στη ρητορική, την οποία πρώτη ίσως αναδείξαμε και από αυτήν εδώ την εκπομπή. Το σημαντικό ωστόσο, φίλες και φίλοι, δεν είναι αυτό. Το σημαντικό είναι πως όλα όσα μεσολάβησαν από εκείνη τη στιγμή και μετά αποκαλύπτουν συγκεκριμένα πράγματα. Αποκαλύπτουν με πόση βρωμιά εξαργυρώθηκε αυτό το ψεύτικο αφήγημα της υποτιθέμενης ρύθμισης του χρέους, το οποίο ηρίστο εν παρόδο πρέπει να πούμε ότι ανακύπτουν πολλά στοιχεία
τις τελευταίες ώρες, τα οποία καταδεικνύουν ότι καταραίει τυπικά και ουσιαστικά και μάλιστα με πρωτοφανή πάταγο, και κυρίως όλα όσα μεσολάβησαν αποκαλύπτουν πως αυτό που ήθιστε να αποκαλείτε σχέδιο Σόιμπλε, διότι κάπως έτσι μας μάθαν να συνογιόμαστε και να επικοινωνούμε μεταξύ μας, δεν είναι και τόσο σχέδιο Σόιμπλε, αλλά είναι ένα βαθύ στρατηγικό σχέδιο της γερμανικής ελίτ, το οποίο είναι απόλυτα εναρμονισμένο με κορυφαίες γεωπολιτικές ανατροπές τις οποίες επιδιώκει η γερμανική ελίτ και οι οποίες δρομολογούνται όσον ούπο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εδώ λοιπόν και πάλι στη συζήτησή μας στην ΕΡΤ Open στους 106,7 και στην εκπομπή Ελεύθερη Ελλάδα, όπου θα προσπαθήσουμε να ξεδιπλώσουμε τις αθέατες πλευρές σε αυτό το ανελαίητο γεωπολιτικό αλυσφαιρίσι που συντελείται και το οποίο σε ό,τι μας αφορά θέτει εξαντικειμένου στο επίκεντρο και τη χώρα μας. Όχι γιατί μας αρέσει να απολυτοποιούμε το δικό μας το μικρό κόσμο, αλλά διότι είμαστε εκ των πραγμάτων υποχρεωμένοι να δείξουμε συνέπειες που μας αφορούν, συνέπειες οι οποίες έχουν μακρόπνο χαρακτήρα και προοπτική στο διεινικές, χωρίς να είναι ορατό το σημείο της λέξης τους. Λέγαμε λοιπόν ότι οι εξελίξεις που έχουν μεσολαβήσει φίλες και φίλοι αποκαλύπτουν την πόχα, την πραγματική εγκληματική διαχείριση, αυτή που όλοι επιμένουν να αποκαλούν επαναδιαπραγμάτευση από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή βεβαίως, παπαγαλάκια που βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία επιχειρούν να μας εγκαλέσουν για την κριτική που ασκούμε σε όλα όσα γίνονται, ισχυριζόμενοι ότι ο Σόιμπλε βεβαίως ζητάει. Αλλά βρε αδερφέ, περιμένετε, η κυβέρνηση η ίδια δεν έχει συμφωνήσει εν τέλει σε αυτά τα οποία ζητάει ο Σόιμπλε. Προσπερνούμε το γεγονός ότι μέσα από αυτή την επισήμανση ο Σόιμπλε τρόμαξε και θα αποσύρει μέρος των προτάσεων των εφιαλτικών που έχει ήδη διατυπώσει και οι οποίες μας αφορούν στο σύνολό τους, και θέλουμε να επιμείνουμε να ρωτήσουμε αυτά τα κατά τα λοιπά συμπαθέστατα πουλερικά, μιλάω για τα παπαγαλάκια, ορισμένα πράγματα για τα οποία κατά την άποψή μας πρέπει να δοθούν με τρόπο πολύ καθαρό και σαφή απαντήσεις. Ερώτημα πρώτον. Πνίγεται ή όχι η Ελλάδα των εξαθλειωμένων και υπερχρεωμένων πολιτών από προχτές στην περιδίνηση των αποφάσεων ενός τέταρτου μνημονίου? Το ερώτημα είναι σαφές. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν είναι επίσης σαφείς. Και η επιλογή που έκαναν οι 153 που κατά την άποψή μας λειτουργήσαν επιόρκως μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο είναι προφανές ότι δεν επιδέχονται καμιάς απολύτως αμφισβητήσεως. Ερώτημα δεύτερον. Καθυλώνεται ή όχι από την 1η του Γενάρη η Ελλάδα και τυπικά σε καθεστώς απόλυτης ασυδοσίας των τενσάρων υπέρθεσμών, τους οποίους προηγουμένως πριν από λίγο ονοματίσαμε, ναι ή όχι? Μιλάμε για τους υπέρθεσμούς που είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το ΤΑΙΠΕΔ, το Υπερταμείο και η Κατοχική Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Έχουν αυτοί οι τέσσερις υπέρθεσμοι αναλάβουν τα ενία και τα κλειδιά για να λειτουργήσει αυτό το κράτος, ναι ή όχι? Ερώτημα τρίτο. Συνηγόρησε η Ελλάδα μετά από τη συρρήκνωση της ίδιας της υπόστασης στην απόλυτη καθήλωση των δημοσίων δαπανών, δηλαδή των παροχών που είναι συνταγματικά υποχρεωμένο να εξασφαλίζει αυτό το κράτος με την όποια μορφή στους πολίτες που το υπηρετούν, ναι ή όχι? 46 εκατομμύρια και παραπάνω είναι οι φόροι που εισπράττονται, κυρίες και κύριοι. Και αυτή τη στιγμή η κοινωνική πολιτική, η οποία συνταγματικά είναι μέρος της υποχρέωσης την οποία έχει το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο, να επιστρέφει με τη μορφή των παροχών στους πολίτες οι οποίοι φορολογούνται, η κοινωνική πολιτική δεν ασκείται με δαπάνη μέρους των φόρων οι οποίοι εισπράττονται. Η κοινωνική πολιτική
ασκείται με τις έξτρα, εάν θέλετε, παροχές που συνεχίζουμε όλοι εμείς ή όσοι από εμάς μπορούμε ακόμα να συνεχίσουμε να καταβάλουμε μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, μέσα από τις έξτρα εισφορές αλληλεγγύης, μέσα από έξτρα πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, μέσα από, αν θέλετε, ένα νέο πλιάτσικο που έχει εφευρεθεί, δρομολογηθεί και εφαρμόζεται τα χρόνια της μνημονιακής κατοχής και το οποίο εν τέχνος, προκειμένου να διασφαλίζεται και η ευρύτερη κοινωνική αποδοχή και συγκατάβαση, έχει βαφτιστεί πολιτική αλληλεγγύης. Αυτά όμως δεν είναι αλληλεγγύη, είναι μια έξτρα, αν θέλετε, πίεση που ασκείται και υποχρεωτικά θεμελιώνεται ως υποχρέωση των Ελλήνων πολιτών να υπερφορολογούνται, διότι μέσα από αυτά τα χρήματα ασκείται αυτό που το κράτος ονομάζει κοινωνική πολιτική. Και το μεγάλο ερώτημα είναι τα πέραν των 46 δισεκατομμυρίων που εισπράττονται ετησίως από τους άμεσους και τους έμεσους φόρους, σε τι τελικά διατίθεται από ένα κράτος που έχει κηρύξει παντελή στάση πληρωμών. Να επανέλθουμε λοιπόν στην κουβέντα μας. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία διατυπώσαμε και τα οποία ζητούν κατεπηγόντως απαντήσεις. Από την άλλη μεριά, τι ζητάει ο κύριος Σόιμπλε? Ο κύριος Σόιμπλε ζητάει πρωτογενή πλεονάσματα ως το 2022 που θα κυμαίνονται από 3,5% και πάνω. Και ζητάει επίσης για τα επόμενα 40 χρόνια πρωτογενή πλεονάσματα που θα κυμαίνονται γύρω στο 2,5% ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η κοινωνία μπαίνει οριστικά στη μέγενη για να βρει τρόπο να αποπληρώσει υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνει το ελληνικό δημόσιο έναντι των δανειστών. Σημαίνει επίσης ότι το αφήγημα της ρύθμισης του χρέους, στο οποίο επένδυσε πολλά την προηγούμενη περίοδο η ελληνική κυβέρνηση, επί της ουσίας έχει καταρρεύσει ήδη πριν καν ξεκινήσει. Σημαίνει επίσης ότι αυτή η κοινωνία εγκλωβίζεται σε ένα καθεστώς αιώνιας λιτότητας, από το οποίο δεν υπάρχει προοπτική διαφυγής, πέραν του οποίου δεν υπάρχει ξέφωτο το οποίο να θεωρείται ορατό σήμερα από όλους εμάς στο σύνολό μας. Σημαίνει επίσης ότι σε απλά νούμερα αυτά τα 3,5% πλεονάσματα επί 5 χρόνια σημαίνουν, μεταφράζονται στην πενταετία, σε ένα ποσό το οποίο ισοδυναμεί με το 17,5% του ΑΕΠ, δηλαδή με μια δαπάνη της τάξης των 30 δις, το οποίο ποσόν πρέπει να εξοικονομηθεί και να επιστραφεί από το ελληνικό κράτος στις συμμορίες των δανειστών για να καλύπτεται υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει και οι οποίες αφορούν μέρος μόνο των τόκων. Σημαίνει επίσης ότι μέσα στην προοπτική αυτής της περίοδου, την οποία προσδιορίζει μέχρι και το 2060 ο κύριος Σόιμπλε, το ελληνικό κράτος πρέπει να εξοικονομήσει για να αποδώσει με τη μορφή αποπληρωμής μέρος των τόκων ένα ποσό της τάξης των 180 δις, δηλαδή ένα ολόκληρο ΑΕΠ. Και το ερώτημα είναι, ποιες είναι οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας για να προκύψει μέσα από τις διεργασίες της καθημερινότητάς της αυτό το αποτέλεσμα ως πλεονασματικό κέρδος, για να μπορεί να δοθεί στις συμμορίες των δανειστών ως ανηλυμένη υποχρέωσή μας έναντι των τόκων, διότι μιλάμε για μια κοινωνία η οποία βρίσκεται, για μια οικονομία η οποία βρίσκεται σε καθεστώς ραγδαίας από επένδυσης, πράγμα που σημαίνει ότι η οικονομική δραστηριότητα η οποία ασκείται με τον Α ή τον Β τρόπο σήμερα στη χώρα δεν είναι τέτοια που να προκύπτει ως συνέπεια αυτής της δραστηριότητας πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο προβλέπει, ζητά, απαιτεί και επιβάλλει με τον ένα με τον άλλο τρόπο ο κύριος Σόιμπλε. Για να πάμε λοιπόν τώρα και στο κρίσιμο. Όταν έχουμε αποδεχτεί αυτή την πρωτοφανή συρρήκνωση, δηλαδή όταν έχουμε αποδεχτεί οι λογικές μέσα από τις οποίες το κράτος από εδώ και πέρα έχει αποκτήσει το δικαίωμά του να πορεύεται χωρίς να υλοποιεί υποχρεώσεις στοιχειώδεις προβλεπόμενες από το ίδιο το Σύνταγμα έναντι των πολιτών του. Όταν δηλαδή έχουμε
αποδεχτεί ουσιαστικά, έχουμε συμφωνήσει και έχει κατακτήσει σε εισαγωγικά αυτό το κράτος το δικαίωμά του να λειτουργεί χωρίς να συνυπολογίζει ότι στην επικράτειά του υπάρχουν και πολίτες. Αυτό δεν σημαίνει πως αυτή η κυβέρνηση, πως αυτό το πολιτικό προσωπικό έχει αποδεχτεί προκαταβολικά την πρόταση Σόιμπλε. Όταν έχει δρομολογήσει για τα επόμενα χρόνια πως αυτό το κράτος πρέπει να πορεύεται απαλλαγμένο από την υποχρέωση να διασφαλίσει στοιχειώδεις κοινωνικές παροχές για τις οποίες υποχρεούται να το κάνει μέσα από το Σύνταγμα, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό το κράτος έχει προκαταβολικά προσχωρήσει στην πρόταση Σόιμπλε. Κουβεντιάζουμε ακόμα δηλαδή αν αυτή τη στιγμή είμαστε στη χρονική εκείνη συγκυρία όπου ο Σόιμπλε ακόμη διατυπώνει προτάσεις και η ελληνική κυβέρνηση διατηρεί για τον εαυτό της το προνόμιο να τις αμφισβητήσει, να τις αρνηθεί, να τις απορρίψει ή πολύ περισσότερο να υλοποιήσει αυτή την κορυφαία απάτη στην οποία στηρίχθηκε η επιχειρηματολογία των περασμένων ημερών, ότι αν δεν πάρει αυτά που θέλει δεν πρόκειται να εφαρμόσει τα μέτρα που ψήφισε, για να μην τρελαθούμε τελείως δηλαδή με αυτές τις εξελίξεις. Εδώ λοιπόν και πάλι στην Art Open στους 106,7 και στην εκπομπή Ελεύθερη Ελλάδα, και νομίζω φίλες και φίλοι πως έχουμε υποχρέωση απέναντι πρωτίστως στην ίδια την ιστορία να επιχειρούμε να δώσουμε αληθινή ταυτότητα και στους πρωταγωνιστές αλλά και στις ίδιες τις εξελίξεις. Συνηθίσαμε ίσως και συνηθίσαμε γιατί έτσι μας έμαθαν να εκλαμβάνουμε το σχέδιο Σόιμπλε, το περιγράψαμε κάποιες πλευρές του λίγο νωρίτερα, μονομερώς ως ένα σχέδιο το οποίο στρέφεται αποκλειστικά και μόνο σε βάρος της Ελλάδας. Αυτό είναι λάθος. Το σχέδιο Σόιμπλε, φίλες και φίλοι, είναι μια συνολικότερη ατζέντα που προωθείται και προωθείται για λογαριασμό της ισχυρής γερμανικής ελίτ. Γι' αυτό και αυτό το σχέδιο δεν είναι τόσο επιφανειακό όσο επιχειρούν ορισμένοι να το παρουσιάσουν. Είναι ένα σχέδιο που έχει βάθος και μεγάλη βεντάλια σε ό,τι αφορά τη λίστα, την ατζέντα των επιδίωξεών του. Είναι ένα σχέδιο, μια επιδίωξη, ένα σύστημα αντιλήψεων πιο σωστά, το οποίο δεν είναι κοντόφθαλμα προσανατολισμένο στην αποτύπωση των λογιστικών καρτελών αποκλειστικά και μόνο, αλλά είναι δόλιο αναφορικά με το σκληρό πυρήνα της ίδιας της σύλληψής του. Και φυσικά πρόκειται για μια ενότητα στόχων και επιδιώξεων που δεν είναι αποσπασματικές στις στοχεύσεις τους, αλλά είναι ένα σύνολο πραγμάτων το οποίο εναρμονίζεται απόλυτα με τους ευρύτερους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς που σχετίζονται ευθέως με τις επιδιώξεις της Γερμανίας για το ποια θέλει να είναι η επόμενη μέρα στην Ευρώπη. Η κόντρα λοιπόν του κυρίου Σόιμπλε, δηλαδή της Γερμανίας με το δούνου του, μόνο επιφανειακά επικεντρώνεται στη διαχείριση του ελληνικού προβλήματος και πιο συγκεκριμένα στη διαχείριση του ελληνικού χρέους. Στην ουσία πρόκειται για την παράθεση στρατηγική. Είναι ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο προσβλέπει στον καθολικό και απόλυτο έλεγχο της Ευρώπης. Και φυσικά το επόμενο βήμα θα το δούμε να κλιμακώνεται μετά από την... Το φορμάρισμα, την οριστικοποίηση του απόλυτου ελέγχου του ESM, το οποίο όταν, πώς το λένε, διευθετηθεί πλήρως και η σχέση της ευρωπαϊκής, της γερμανικής πιο σωστά ελίτ με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα δρομολογηθεί μία διαδικασία εκτεταμένης θεσμικής και πολιτικής ανασύνταξης και το καινούριο μόρφωμα που θα αρχίσει σταδιακά να ανακύπτει σε ολόκληρη την Ευρώπη θα έχει όλο και πιο καθαρά τα χαρακτηριστικά του Ράιχ. Νομίζω πως έχει σημασία με βάση αυτή την μικρή αναφορά, μέσα από την οποία επιδιώκουμε να σημειώσουμε και να παρακαλέσουμε να θυμάστε
ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά για να προσεγγίζονται με τόσο απλοϊκό τρόπο αναφορικά με την ατζέντα Σόιμπλε. Έχει λοιπόν σημασία να καταδείξουμε ότι η ανεπάρκεια και η δουλοπρέπεια με την οποία διαχειρίζονται αυτού του είδους τις προκλήσεις οι εκπρόσωποι της ελληνικής πολιτείας δεν καταστρέφουν απλά τη χώρα, αλλά το μεγαλύτερο έγκλημα που κάνουν είναι να εκχωρούν τη χώρα ως όχημα για να ευοδοθεί ο σκληρός πυρήνας της γερμανικής γεωστρατηγικής, και αυτό είναι μια πρακτική η οποία καθιστά εκ των πραγμάτων το ελληνόφωνο πολιτικό προσωπικό, το αναγορεύει σε πέμπτη φάλαγγα σε βάρος των λαών ολόκληρης της Ευρώπης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ανακοπή αυτού του εγκλήματος δεν συνιστά μόνο για μας ένα ύψιστο εθνικό καθήκον, αλλά νομίζω πως είναι και μια κορυφαία διεθνιστική συνεισφορά στην οποία οφείλουμε να έχουμε όλοι τη συμβολή μας. Εδώ λοιπόν και πάλι στην ΕΡΤ Open στους 106,7 στα τελευταία λεπτά της εκπομπής Ελεύθερη Ελλάδα, και νομίζω πως είναι απαραίτητο να επιχειρήσουμε να κάνουμε μια μικρή αναφορά σε ζητήματα σχετιζόμενα με την τρομοκρατική επίθεση που έγινε στο Μάντσεστερ της Αγγλίας. Το πρώτο πράγμα που νομίζω ότι πρέπει να αναδείξουμε, φίλες και φίλοι, είναι ότι το ίδιο το γεγονός δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι μέρος μιας ευρύτερης αλυσίδας περιστατικών στην οποία σταδιακά ενσωματώνονται περισσότερες της μιας ευρωπαϊκές πόλης. Αυτό που προσωπικά με ανησυχεί και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας είναι η προκλητική αιμονή που υπάρχει από τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αυτούς που πολιτογραφούνται αναλυτές, σε μια μπακαλίστικη ερμηνεία των περιστατικών και σε μια ρηχή προσέγγιση των συνεπειών που προδιαγράφονται στη βάση αυτών των εξελίξεων. Είναι λοιπόν προφανές ότι σε αυτή την μικρή συζήτηση που θα επιχειρήσω να κάνουμε από αυτή την εκπομπή δεν θα μείνουμε στην υπεραπρόσθευση που φορτώνει τα πάντα στους υπεριαλιστικούς πολέμους. Όχι γιατί παραβλέπουμε τη σημασία τους, όχι γιατί επιχειρούμε να αποσυνδέσουμε το πολύ σημαντικό ειδικό βάρος που έχουν αυτοί οι πόλεμοι αναφορικά με αυτά τα γεγονότα που ανακύπτουν και που σήμερα ματώνουν την Ευρώπη και όχι μόνο. Αλλά γιατί αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι αυτός δεν είναι ούτε ο μοναδικός παράγοντας, και κυρίως αυτό που δεν προκύπτει από πουθενά είναι ότι υπάρχει αντικειμενικά η δυνατότητα να παρέμβουμε σήμερα και αύριο το πρωί να έχουμε την άμεση ανακοπή αυτών των πολέμων, άρα και την άμεση αντιστροφή των παραγόντων οι οποίοι έρχονται να επιβαρύνουν αυτό το συνολικότερο κλίμα. Κυρίως όμως γιατί θα συνιστά, εάν το κάνουμε, μια ανεπίτρεπτη φυγομαχία, διότι φίλες και φίλοι, κακά τα ψέματα, όταν είσαι αντιμέτωπος με ένα ζέον πρόβλημα, δεν μπορείς να αμπελοφιλοσοφείς απεραντολογώντας για τις αιτίες. Εκείνο το οποίο οφείλεις να κάνεις είναι να αναρωτηθείς για το τι κάνεις, για το πώς το αντιμετωπίζεις, για το πώς το διαχειρίζεσαι. Επίσης δεν θα εστερνιστούμε την απλουστευτική ερμηνεία που δίνεται από πολλούς περί μοναχικών λύκων, διότι εκ των πραγμάτων αυτές οι ερμηνείες είναι ερμηνείες που αυτοδιαψεύδονται. Ήδη χθες η Βρετανική αστυνομία μίλησε ότι διεξάγει έρευνες με στόχο τον εντοπισμό και την σύλληψη δικτύου, που σημαίνει ότι μιλάμε για περισσότερους του ενός ανθρώπους, μιλάμε για ένα δίκτυο το οποίο χορογράφησε, οργάνωσε, συντόνισε, υλοποίησε με τη δική του συμβολή το κάθε επιμέρους μέρος του και αυτήν την τρομοκρατική επίθεση, τη δολοφονική επίθεση στο Μάντσεστερ. Αυτό λοιπόν που θα επιχειρήσουμε να κάνουμε κλείνοντας αυτή την κουβέντα είναι να μείνουμε σε μερικά ζητήματα που έχουν καταλυτικό κατά την άποψή μας ενδιαφέρον, διότι είναι συνενοχή να αγνοείς τις προειδοποιήσεις και να αρχίσει εκ των υστέρων στο να καταγράφεις απλώς τις συνέπειες. Και αυτή λοιπόν η τρομοκρατική επίθεση κατά τη δική μας την άποψη ανέδειξε πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα απαριθμίσουμε. Το πρώτο πράγμα που ανέδειξε είναι μια δυναμική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν τα χτυπήματά τους οι τρομοκράτες, με
την στοχευμένη τους προσπάθεια να βάλουν στο κέντρο τους στόχους τους το αίσθημα της ασφάλειας των ίδιων των πολιτών. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι προϊόν πολιτικού συλλογισμού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, το οποίο υλοποιεί από μόνος του ένας 22χρονος φωνιάς. Είναι προϊόν μιας μελετημένης παρέμβασης, με βάση την οποία και στη βάση της οποίας καλείται ο 22χρονος φωνιάς να υλοποιήσει το δολοφονικό του σχέδιο. Για δεύτερη φορά μετά τη Γαλλία, και αυτή η επίθεση έρχεται να συνδεθεί άμεσα με τις εκλογές. Με τις γαλλικές εκλογές στη Γαλλία, με τις βρετανικές εκλογές σήμερα στη Βρετανία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ούτε και αυτό είναι απότοκος του πολιτικού σχεδιασμού και του επιχειρησιακού σχεδιασμού ενός 22χρονου. Αλλά είναι φανερό ότι ένα χέρι πάνω από αυτόν έχει αναλάβει να χορογραφήσει, να μελετήσει, να οργανώσει και να οριοθετήσει μέσα στον χρόνο και στον χώρο το συγκεκριμένο τρομοκρατικό χτύπημα. Από την άλλη μεριά, μπορεί η επιχειρησιακή προετοιμασία του χτυπήματος αυτού καθεαυτού να δείχνει απλή, απλούστατη, αλλά ωστόσο αυτό είναι αντιστρόφως ανάλογο με την αποτελεσματικότητα και το εύρος του χτυπήματος και βεβαίως του αποτελέσματος το οποίο επέφερε το συγκεκριμένο τρομοκρατικό χτύπημα. Μιλάμε για 22-23 νεκρούς, μιλάμε για πάνω από 60 τραυματίες, μιλάμε για μια ατζέντα που τροποποιεί δραματικά τις μέρες που ζει αυτή τη στιγμή η Βρετανία και κατ' επέκταση και η Ευρώπη συνολικότερα. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Και δυστυχώς ή ευτυχώς αυτά τα ερωτήματα δεν απαντώνται με μια ακατάσχετη υπεριαλιστικολογία. Ερώτημα πρώτο. Πόσο πιθανόν είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις της επόμενης περίοδου να προχωρήσουν σε δραστική εξαλλαγή των μορφών, των μεθόδων, των επικίνδυνων υλικών που θα χρησιμοποιήσουν, της δυνατότητας που θα έχουν αυτά τα υλικά να διευρύνουν το εύρος των συνεπειών, των δολοφονικών συνεπειών που μπορούν να προκαλέσουν. Και για να είμαι πολύ πιο σαφής, πόσο πιθανόν είναι να ενσωματωθούν στις τρομοκρατικές επιθέσεις την επόμενη περίοδο βιοχημικά υλικά, πυρηνικά υλικά ή άλλα επικίνδυνα υλικά πέραν της συμβατικότητας που έχουμε ήδη γνωρίσουμε, που έχουμε ήδη γνωρίσει. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Απασχολεί. Σε ποιο βαθμό, σε ποια κατεύθυνση και με ποιο τρόπο διαχειρίζονται οι υπεύθυνοι των χωρών, μη δε εξορουμένης και της δικής μας της χώρας, τη λύση και την αντιμετώπιση του. Δεύτερο, οι ευρωπαϊκές πόλεις και δεν εξαιρώ και τις ελληνικές πόλεις από αυτό το προβληματισμό, πόσο οχυρωμένες είναι μπροστά στον κίνδυνο εξαλλαγής των μέσων και του εύρους της αποτελεσματικότητας που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν την επόμενη περίοδο οι τρομοκράτες της τρέχουσας γενιάς. Τρίτο ερώτημα. Ποιον απασχολεί πραγματικά η πιθανότητα της στενής αλληλοσύνδεσης των τρομοκρατικών χτυπημάτων με επιδιώξεις οι οποίες δεν είναι καθόλου αποσυνδεδεμένες από τη στήριξη ευρύτερων γεωστρατηγικών σχεδιασμών στην Ευρώπη και όχι μόνο. Είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι ιδιαίτερος κρίσιμο πρωτίστως για τη Βαλκανική, όπου έχουμε αυτές τις εξελίξεις και βεβαίως αντίστοιχου χαρακτήρα εξελίξεις ενδεχομένως να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τη δική μας τη χώρα. Φίλες και φίλοι, άλλη μια εκπομπή Ελεύθερη Ελλάδα έφτασε στο τέλος της. Από μένα, καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη Πέμπτη. Ερτόπεν, εμείς συνεχίζουμε. Ερτόπεν, εσείς μας στηρίζετε. Ερτόπεν, η δική σου φωνή. 106,7, η δική σου συχνότητα. Συντονίσου.